Έχουμε επισκεφτεί αρκετές πόλεις και όπως δείχνουν τα πράγματα, η Πάτρα είναι μεγάλη επιτυχία. Όλο το σκηνικό γύρω από το ζευγάρι ήταν πώς βιώνουν οι νέοι άνθρωποι τον έρωτα. Με όλη την ταχύτητα, με όλη την ορμή, με όλο τον αυθορμητισμό και με όλη την αφέλεια, που όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά που συνοδεύουν ένα νέο έρωτα. Και ένα τόσο δυνατό και τόσο αυθόρμητο και τόσο αληθινό έρωτα. Αγνό έρωτα. Δεν έγραψα μία ταινία προκειμένου να στείλω μηνύματα. Νομίζω ότι έγραψα μία ιστορία για τον έρωτα, για την αγάπη, σε μία πολύ σκληρή πραγματικότητα. Το πλαίσιο είναι η ταινία. Φυσικά επικεντρώνομαι στην αγάπη. Και ο λόγος είναι ότι ήθελα με έναν τρόπο να πω ότι η αγάπη μπορεί ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες να επιβιώσει και να είναι αυτή που θα κάνει τους ανθρώπους καλύτερους. Δεν είμαι σε θέση να αποστασιοποιηθώ και να το κρίνω. Είναι πολύ δύσκολο να αποστασιοποιηθώ από το έργο μου, γιατί είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου. Οπότε νομίζω ότι είναι καλύτερο να αφήσουμε τους άλλους να το κρίνουν. Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι μια ιστορία την οποία 2,5 χρόνια που δουλεύω τώρα, 3 ουσιαστικά, έχω αγαπήσει όπως αγαπάει κάποιος το παιδί του. Έξω και είναι δύσκολο να το κρίνω. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου, κομμάτι του εαυτού μου. Είναι το πώς βλέπω εγώ τα πράγματα γύρω μου, πώς τα φιλτράρω εγώ γύρω μου. Όλα αυτά που είμαι, όλα αυτά που θα ήθελα να είμαι. Αυτό. Δεν έγινε... Έγινε δύσκολα, αλλά μη φανταστείτε, όπως μεγαλώνουμε οι άνθρωποι με το χρόνο, αυτό. Ένα επόμενο βήμα ουσιαστικά είναι. Τα επίκαιρα, η αλήθεια είναι ότι το 2012 προς 2013, όταν έγραφα αυτή την ταινία, δεν περίμενα ποτέ ότι θα τη γύριζα το 2014 και ότι θα πεζόταν στο τέλος του 2015. Οπότε, μιλάμε για μια διάρκεια 3 ετών. Μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια κι εγώ μεγάλωσα και δυστυχώς τα πράγματα γύρω μας είναι έτσι όπως είναι. Αυτό δεν μπορούσα να το υπολογίσω. Πάντα μια ταινία σου παρέχει το διαβατήριο να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Είτε έχει είτε όχι απήχηση στην χώρα που φτιάχτηκε. Οπότε εκ των πραγμάτων, απλά ακόμα δεν είμαι σε θέση να σας πω τις ακριβείς προβολές που και πώς, γιατί τώρα αρχίζει όλο αυτό. Έχουν γίνει όλα πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε με τους συνεργάτες μας τώρα θα αρχίσουμε να δουλεύουμε όλο το κομμάτι του εξωτερικού. Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που έχει βιομηχανία θεάματος. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο λόγω γλώσσας να εξάγει τα προϊόντα της. Είναι δύσκολο. Είναι εφικτό, γίνεται, αλλά είναι δύσκολο. Και αυτό λόγω του μεγέθους και λόγω της γλώσσας. Το τονίζω αυτό. Γιατί έχουμε εξαιρετικά ικανούς καλλιτέχνες, δημιουργούς και ως γνωστόν από την Ελλάδα έχουν ξεκινήσει όλα όσον αφορά τον πολιτισμό. Οπότε, ναι, είναι λάθος να συγκρίνουμε εμάς με την Ισπανία, που η ισπανική γλώσσα είναι η δεύτερη γλώσσα στον πλανήτη. Η Ελλάδα, θα σας το πω πώς εγώ το βιώνω. Είναι μια χώρα που παρέχει σε ένα καλλιτέχνη έμπνευση. Δεν παρέχει παραγωγικότητα. Αλλά όχι μόνο στη δική μου τη δουλειά, νομίζω. Ακριβώς. Οπότε τα πράγματα, ναι, είναι δύσκολα και ναι, πρέπει να δουλέψεις πολύ περισσότερο για να πετύχεις κάτι που ίσως κάπου αλλού ήταν πιο εύκολο. Αλλά πιστεύω ότι όταν αγαπάς και πιστεύεις σε κάτι πάρα πολύ και είσαι ερωτευμένος με αυτό, όπως είμαι εγώ με αυτό που κάνω, πιστεύω ότι πάντα βρίσκεις τον τρόπο. Και αυτό σας το λέω μετά από 25 χρόνια που δουλεύω, που έχω περάσει, αν θέλετε, και από μια πολύ δύσκολη, έχω περάσει μια πολύ εύκολη εποχή της Ελλάδας, όπου υπήρχαν πολύ περισσότερες ευκαιρίες όταν ήμουν νέος, και αντίστοιχα τώρα που τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Πιστεύω δηλαδή ότι με θέληση όλα γίνονται. Μια ταινία που μιλάει για τον έρωτο, που μιλάει για την αγάπη, που μιλάει για τα συναισθήματα, για τις σχέσεις των ανθρώπων. Και αυτό ήταν κυρίως που εγώ ήθελα να κάνω και που πάντα κάνω στις δουλειές μου. Είτε είναι αυτό το πλαίσιο της πραγματικότητας της σκληρής, είτε σε παλιότερες εποχές που δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ουσιαστικά όλα τα περνάω μέσα από τις προσωπικές σχέσεις. Παίζω με παράλληλους κόσμους, παίζω με πολλούς και διαφορετικούς χαρακτήρες, με διαφορετικούς ψυχισμούς. Όχι, αυτό είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, να γράφω διαφορετικούς χαρακτήρες, διαφορετικούς ψυχισμούς, διαφορετικά background και διαφορετικές καταστάσεις. Ακριβώς αυτό που είπα, ότι ουσιαστικά για μένα όλα περνάνε μέσα από το πρίσμα της ανθρώπινης σχέσης. Ανεξάρτητα αν σε αυτή την ταινία, η διαφορά η μεγάλη ήταν ότι το φόντο ήταν το εμπόδιο στις σχέσεις. Ότι ουσιαστικά όλη αυτή η κρίση αξιών που περνάμε, είτε κάποιος άλλος θα την πει οικονομική, εργασιακό, προσφυγικό ή οτιδήποτε, αλλά όλη αυτή η κρίση που περνάμε είχε πλέον ρόλο μέσα στην ταινία. Και βλέπαμε εμείς οι θεατές πώς λειτουργούσαν οι ήρωες απέναντι σε όλο αυτό.
Με στόχο ποιον? Να διεκδικήσουν τον έρωτά τους και να καταφέρουν να ξεπεράσουν αυτή τη διαφορετικότητα. Εξού και τα ζευγάρια στην ταινία είναι μεικτά. Είναι δύο γλώσσες, δύο πολιτισμοί, δύο χώρες, διαφορετικοί κόσμοι. Ακόμα δεν είμαι σε θέση να ξέρω τις χώρες που θα παιχτεί και πού θα ξεκινήσει, πώς θα ξεκινήσει. Τώρα ακριβώς γίνονται όλες οι συζητήσεις και όλες οι ενέργειες. Την ταινία την έχουν αναλάβει στο εξωτερικό άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά, γιατί είναι τελείως διαφορετικό το marketing και το distribution στο εξωτερικό από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Οπότε σιγά σιγά μετά το Βερολίνο που ξεκινάει το Φεβρουάριο, θα αρχίσει το εξωτερικό. Το ότι βιώνουμε μια οικονομική κρίση σαν χώρα και σαν Ευρώπη, αλλά ειδικά σαν Ελλάδα, είναι μια αλήθεια, είναι δεδομένο. Το ότι οι κινηματογράφοι είναι γεμάτοι είναι κάτι εξωφρενικά αισιόδοξο, δεδομένου ότι σε όλες τις δύσκολες εποχές η τέχνη πάντα στεκόταν απέναντι. Είναι διέξοδος, ακριβώς. Οπότε είναι, αν θέλετε, για μένα και νομίζω για όλους μια ανάσα και μια χαραμάδα ότι μπορούν να γίνουν πράγματα, ότι υπάρχει ελπίδα, ότι θα υπάρχει πάντα δημιουργία ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Και βλέπεις ότι ο κόσμος πηγαίνει σινεμά. Το βλέπεις ότι πηγαίνει σινεμά. Όπως πηγαίνει και θέατρο. Πάρα πολύ αντίστοιχα. Πάντα μπορούσε να αξιολογεί. Πιστεύω ότι δεν αλλάζει αυτό. Είναι λίγο το φόντο αλλάζει. Η κρίση είναι ένα κομμάτι του φόντου. Θα περάσει. Είναι κύκλος. Απλά έτυχε η δική μας η γενιά και το βιώνει έτσι όπως το βιώνει τώρα. Η πηγή έμπνευσης για τον τίτλο «Ένας άλλος κόσμος» είναι ότι ήθελα έναν τίτλο πολυδιαστατικό. Δηλαδή με πολλά διαφορετικά νοήματα που για τον καθένα να σημαίνει κάτι. Καταρχήν, όσον αφορά τον έρωτα και την αγάπη, όταν οι άνθρωποι είμαστε ερωτευμένοι, είμαστε σε μια κατάσταση σαν να ζούμε σε ένα άλλο κόσμο. Εξού και ο έρωτας έχει και ημερομηνία λήξεως. Ένα. Δύο. Οι ήρωες είναι από άλλους κόσμους. Οπότε ήθελα να φέρω από διαφορετικούς κόσμους ανθρώπους, με φόντο την Ελλάδα, με φόντο τη χώρα μας, που γοητεύονται από τους Έλληνες, αλλά και από την ίδια τη χώρα. Και βέβαια, ο κόσμος στον οποίο ζούμε αλλάζει. Η διαδικασία της επιλογής της μουσικής, πάντα σε όλες τις δουλειές, και στην τηλεόραση και στο ΑΝ και σε αυτή την ταινία, ξεκινάνε καταρχήν από την ώρα που γράφω. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς μουσική. Από την ώρα που θα ξυπνήσω μέχρι την ώρα που θα κοιμηθώ το βράδυ. Αντίστοιχα και στο κομμάτι της δουλειάς μου, στο κομμάτι της ανάγκης μου που είναι το γράψιμο, που είναι μια προσωπική ανάγκη και το κάνω σπίτι μόνος μου, η μουσική παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αντίστοιχα, αυτό το πράγμα ακολουθεί και το γύρισμα, ακολουθεί και τους ηθοποιούς, πάντα με τους ηθοποιούς ακούμε μουσική. Και αντίστοιχα στο μοντάζ και σε αυτή την ταινία, πέρα από τη μουσική, την μουσική επιλογή των κομματιών, των τραγουδιών, υπάρχει μια πρωτότυπη μουσική που είναι από τον Κώστα τον Χριστίδη, που είναι ο μουσικός συνθέτης της ταινίας και ουσιαστικά έγραψε κατά με μια εξαιρετική μουσική για όλο τώρα που κυκλοφορεί και το soundtrack της ταινίας και έχει γράψει εξαιρετική μουσική, κινηματογραφική μουσική. Όταν είχαμε τελειώσει το ΑΝ, ήθελα να γράψω μια ιστορία όπου ήθελα να επικεντρωθώ πάλι στον έρωτα και στην αγάπη, γιατί είναι η αδυναμία μου στα σενάρια, αλλά ήθελα να το δω από τρεις διαφορετικές οπτικές. Εξού και επέλεξα τρεις διαφορετικές γενιές, τρία διαφορετικά είδη έρωτα, ουσιαστικά, τρία διαφορετικά είδη αγάπης. Και όταν ταξίδευα με το ΑΝ σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής, μία μέρα σε ένα αντίστοιχο Q&A που είχαμε κάνει, δηλαδή με τον κόσμο, που ήταν ξένοι όμως, οι θεατές, χωρίς να με ξέρουν δηλαδή, μου έκανε κάποιος μία ερώτηση και μου είπε: «Έχετε σκεφτεί ποτέ να γράψετε για έναν ξένο που επισκέπτεται τη χώρα σας, στην Ελλάδα?» Μόλις είχε δει το ΑΝ που ήταν ολογυρισμένο στην πλάκα και τους άρεσε πάρα πολύ σαν εικόνα. Και εγώ έδωσα μια τυπική απάντηση, λέγοντας ότι ναι, το έχω σκεφτεί, αλλά το βράδυ γύρισα στο δωμάτιο και άρχισα σιγά σιγά να φτιάχνω το puzzle. Πόσο ενδιαφέρον θα είχε αυτά τα ζευγάρια να είχαν μια μεγάλη διαφορετικότητα και αυτή να ήταν το διαφορετικό background, να είναι από διαφορετικές χώρες. Εξού και είναι από την Ανατολή, από τη Βόρειο Ευρώπη και από την Αμερική. Δηλαδή οι ηθοποιοί. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον να ανακατεύεις διαφορετικούς επαγγελματίες και να δεν γνωριζόμασταν μεταξύ μας. Πολλές φορές σκέφτομαι την επόμενη ταινία ή το επόμενο σενάριο, μάλλον. Όχι ταινία, το επόμενο σενάριο. Το σκέφτομαι την ώρα που θέλω να αποσυμπιεστώ από το άγχος και το πανικό, την ώρα που βιώνω στο τέλος της κάθε δουλειάς. Εδώ πέρα όχι. Είναι πολύ μεγάλο και πολύ ωραίο όλο αυτό και προτιμώ να το ζήσω λίγο καιρό ακόμα. Όπως καλή ώρα τώρα,
και μετά έρχεται και το εξωτερικό. Ακόμα έχω διάφορες ιδέες στο μυαλό μου, ναι, αλλά είναι λίγο νωρίς. Πρέπει να κάνω.